Το θέμα των ελέγχων στα δημοτικά σφαγεία της Ορεστιάδας συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να δίνει σαφείς εξηγήσεις και να ξεκαθαρίζει την κατάσταση, λέγοντας πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα δημόσιας υγείας. Οι έλεγχοι και τα πορίσματα δεν πιστοποίησαν θέματα απειλής για τη δημόσια υγεία. Ο αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χρήστος Ορμανλίδης ανέφερε πως σε ποσοστό 95% έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και μικροφθορών στον τεχνικό εξοπλισμό και στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σφαγείου, εργασίες που επιβλήθηκε να γίνουν μετά από πολλούς ελέγχους που έκαναν η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τα Μεικτά Ελεγκτικά Κλιμάκια μετά από καταγγελία προς την Εισαγγελία Ορεστιάδας. Στα άμεσα αλλά και στις τριμηνέες παρατηρήσεις που μας κάνανε, έχουμε ανταποκριθεί γύρω στο 95% των παρατηρήσεων. Και αυτό προκύπτει βέβαια μέσα από τα πορίσματα των διευθύνσεων που μας κάνανε τους ελέγχους. Και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό και πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, γιατί τα σφαγεία, όπως γνωρίζετε, από το 2002 και μετά ήταν ελάχιστες οι παρεμβάσεις που γίνανε και πάντοτε βέβαια στη λειτουργία, πάντοτε χωράν να κάνουμε και περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος, για το μεγαλύτερο μέρος των επισημάνσεων που έγιναν, ήδη ο Δήμος έχει δρομολογήσει την καταγραφή τους και μάλιστα είναι σε εξέλιξη η εκπώνηση μελέτης που αφορά στην επέκταση και στον εξυγχρονισμό των δημοτικών σφαγείων, η οποία αναμένεται να γίνει στο επόμενο διάστημα. Στόχος, πρόσθεσε, είναι η διαφύλαξη του δημοτικού σφαγείου, το οποίο είναι και το μοναδικό που λειτουργεί σε ολόκληρο τον Εύρο και είναι μία από τις κερδοφόρες επιχειρήσεις.